Το επόμενο Δέλτα, λοιπόν, το μεγάλο, η διαφήμιση, ο δημιουργός στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Τσεκούρας, γνωστός από την καμπάνια «Τυχαίο δεν νομίζω». Χάνεται στα βάθη της ιστορίας αν η έκφραση «Τυχαίο δεν νομίζω» υπήρχε πριν τον κύριο Τσεκούρα. Κύριε Τσεκούρα, περάστε. Μένουμε εδώ. Δεν μοιάζω πια καθόλου, έχω κάνει διάφορες πλαστικές. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω πού να κοιτάξω, δεν ξέρω ποιος με κάλεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω μετά το Στέλιο Κούλογλου τη δεκαετία του 80, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Το ξέρετε προφανώς, ο Στέλιος Κούλογλου έκανε το γύρο της Ευρώπης στο Ανατολικό Μπλοκ και με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε σε εμάς, έκανε ένα ρεπορτάζ και μαθαίναμε τι συμβαίνει εκεί πέρα, τι ήταν αυτή η επανάσταση. Ήμουν μικρός τότε και όταν άκουσα για πρώτη φορά αυτό το ρεπορτάζ, είπα μέσα μου, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Να κάθομαι σπίτι και να ακούω το Στέλιο Κούλογλου να κάνει το ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα να αναστηθώ social mediaκά, ενδεχομένως να με ξέρετε ως τι τσέκο, στο Twitter γράφω στα αγγλικά, τι τσέκο γκρέκο γράφω στα ελληνικά, στο Facebook επίσης τι τσέκο, και ίσως να με ξέρετε και με το ψευδώνυμο Νίκη Σωτηροπούλου. Σκέφτηκα πολύ σοβαρά τι να πω σε αυτή την ομιλία και αποφάσισα να μιλήσω για το Reddit. Το Reddit είναι ένα υπέροχο site, το οποίο είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό και όταν μιλάμε κάποιος με κόσμο στην Ελλάδα, συνειδητοποιώ ότι κανένας δεν το ξέρει ουσιαστικά και θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς να πω ότι είμαι δημιουργικός, είμαι στη διαφήμιση, στο δημιουργικό. Κατάγομαι από την παλιά παραδοσιακή διαφήμιση, τηλεόραση, καταχωρήσεις, ραδιόφωνο. Και μερικές φορές έχω κάνει αυτή τη μετάβαση πρόσφατα στο digital. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η μετάβαση, όχι η δική μου, αλλά η μετάβαση αυτή που γίνεται παγκοσμίως. Κάποτε ως διαφημιστής έστελνες ένα τηλεοπτικό στην τηλεόραση, το αποχαιρετούσες και είχες την ελπίδα και το ήξερες μάλλον ότι θα το δει όλος ο κόσμος. Πλέον αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Κυνηγάς τον κόσμο να τον βρεις. Κάθισα τώρα με αφορμή αυτή την ομιλία και μέτρησα σε πόσα social media είμαι ενεργός και τα βρήκα γύρω στα 16, γιατί δεν μέτρησα πάρα πολύ αναλυτικά. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ περισσότερα. Και μάλιστα, μέσα σε αυτό μετράω, ας πούμε, το Διασπορά. Το Διασπορά είναι ένας χώρος που είναι τόσο λίγοι άνθρωποι που όταν ανεβάσεις ένα post κάνει αντίχυση. Ωστόσο, αυτή είναι η τάση. Ακόμα και αν εγώ δεν είμαι αντιπροσωπευτικό δείγμα, είναι η τάση του κόσμου αυτή. Οι νέοι φεύγουν, ας πούμε, από το Facebook, γιατί έχουν μπει πλέον οι γονείς τους και δεν θέλουν να συνυπάρχουν. Οι χρυσαυγίτες έχουν φτιάξει το δικό τους Facebook. Νομίζω το λένε Τραμπούκ ή κάτι τέτοιο, είναι ειδικά για Τραμπούκ. Ως παλιός διαφημιστής, λοιπόν, καθώς ήταν ανάσκελα και ο κόσμος έβλεπε αυτό που είχες κάνει, τώρα πρέπει να σηκωθείς από την ακριβή πολυθρόνα σου και να τρέξεις να τον κυνηγείς τον κόσμο. Και όχι μόνο στα social media, αλλά και έξω. Επίσης, τώρα είναι η εποχή που λέμε τέρματα ψέματα. Γιατί ό,τι κάνεις, οποιαδήποτε καμπάνια κάνεις, μετριέται ακριβώς. Όλοι ξέρουν ακριβώς πόσο πέτυχε αυτό το banner που έχεις κάνει, πόσο πέτυχε αυτό το microsite που έχεις κάνει, ακριβώς πόσα κλικ, πόσο το είδε ο κόσμος. Και αυτό μας έχει φέρει σε λίγο άβολη θέση. Παλιά παρουσίαζε στον πελάτη και σε χειροκροτούσαν στην παρουσίαση. Τους έδειχνε την ταινία και δακρύζανε. Όχι με δικές μου, με εμένα συνήθως γελούσανε. Ή ανάποδα, δακρύζανε όταν έπρεπε να γελάσουν. Λοιπόν, τώρα πια δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα σε κοιτάει ο πελάτης με μια απορία και πραγματικά ξέρεις ποια είναι η απορία μέσα του. Να δώσω αυτά τα ελάχιστα λεφτά που έχω για να γίνει κάτι το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω ή να τα κρατήσω να τα δώσω σε κάποιο εργαζόμενό μου. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ωστόσο, δεν είναι όλα αυτά που είπα. Αυτό που συμβαίνει με το digital, και το digital είναι misnomer, είναι λάθος όρος. Το θέμα δεν είναι ότι είναι ψηφιακό, το θέμα είναι interactive. Τα κοιτάω, δεν τα έχω στο cloud, συγγνώμη, δεν τα έχω στο cloud, τα έχω σε χαρτί, γιατί την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές με το cloud, αλλά μερικές φορές πρέπει να τα κοιτάω. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς ότι είναι digital το να βάλεις κόσμο στο Liverpool Street Station, να χορεύει. Δεν είναι μια digital ενέργεια. Γίνεται digital επειδή ανεβαίνει στο YouTube, OK, αλλά είναι interactive. Και το interactive της υπόθεσης είναι ότι το παξότ της διαφήμισης, αυτή είναι η διαφήμιση, δεν λέω λεπτομέρειες γιατί προφανώς την ξέρετε ή υποθέτω, είναι από την T-Mobile. Το παξότ της διαφήμισης το έκανε ο κόσμος. Εκείνη τη στιγμή βγάζανε τα κινητά τους
και βγάζανε φωτογραφίες και τις στέλνανε, χρησιμοποιούσαν το δίκτυο της T-Mobile για να στείλουν στους φίλους τους. Το Παξότ το έφτιαξε αυθόρμητα ο ίδιος ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές, η έννοια του concept είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Το πώς θα καταφέρεις να κάνεις το δημιουργικό σου με το προϊόν να έχουν μια συνάφεια που να μην ξεκολλάει το ένα από το άλλο. Και αυτό πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Και φαίνεται στις αντιγραφές. Όταν ο ΕΟΤ μετά από 4 χρόνια αντέγραψε αυτό το concept και έβαλε μέσα στο σκοτεινό Λονδίνο, δίπλα στον Τάμεση, να κρυώνουν κάποιοι χορευτές, να φοράνε μπουφάν και να χορεύουν σχετικά αυθόρμητα και να μιλάνε για την λιακάδα της Ελλάδας, αυτή η σύνδεση του concept είχε σπάσει. Φαίνεται στις αντιγραφές. Συγγνώμη, ποτέ δεν κάνω κριτική για δουλειές συναδέλφων, εκτός αν τις έχω πληρώσει εγώ επειδή είναι του δημοσίου. Λοιπόν, και αυτό ακόμα παρότι αποτυχημένο, αυτό δεν έπαψε να είναι interactive. Interactive είναι ακόμα και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν κάποιος από εσάς δεν σηκώνεται να πει τι βλακίες λες, ίσως επειδή κοιμάστε. Παρόλα αυτά, μπορείτε να ανεβάσετε στο Twitter ένα σχόλιο, το οποίο όχι μόνο θα φανεί από πίσω μου και θα υπονομεύσει αυτό που κάνω, αλλά θα μείνει καταγεγραμμένο για πάντα και θα είναι και searchable. Ενώ αυτό που λέω εγώ τώρα θα χαθεί και θα μείνει μόνο στη μνήμη σας. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή θέλω πάρα πολύ να προσέχω τι θα γράψετε από πίσω, καλύτερα να μιλήσω για το Reddit. Πριν όμως πω για το Reddit, αυτή η επισήμανση που κάνω για το interactive είναι σημαντική και το συνειδητοποίησα πρόσφατα. Πήγα στο Portfolio Nights, όχι για να δω στο Portfolio μου, αλλά για να δω, αν και ήταν μια λίγο περίεργη κατάσταση. Λοιπόν, και οι περισσότεροι νέοι που ήταν εκεί επαναλάμβαναν όλοι το ίδιο, σαν κασέτα, την ίδια φράση: θέλω να ασχοληθώ με το digital. Χωρίς καλά-καλά να έχουν καταλάβει ήδη για τι πράγμα μιλάμε. Το ότι έχεις κάνει μια καταχώρηση και την έχεις κάνει banner, δεν είναι digital. Μιλάω με συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν χρόνια και μου λένε: ναι, και εγώ έχω ασχοληθεί. Ασχολούμαι πλέον με το digital γιατί φτιάχνω skins. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό digital. Το να μην έχεις κάνει. Δεν μπορείς να θεωρήσεις digital και να μην είσαι στο Facebook, επειδή δεν σ' αρέσει. Δεν μπορεί να μην έχεις μια σελίδα δική σου στο Facebook, αν όχι δική σου, να υποστηρίζεις κάποια σελίδα κάποιου άλλου, για να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δεν νοείται να είσαι digital. Το digital είναι το interaction, το να ξέρεις και να καταλαβαίνεις τα μέσα σου. Γιατί πλέον δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε media. Εγώ είμαι media, εγώ είμαι δημιουργικό. Είμαστε όλοι δημιουργικοί. Την ιδέα μπορεί να την έχει ο media. Καλό θα ήταν να την έχει ο δημιουργικός. Πάντως, όσο καλύτερα ξέρεις τα μέσα σου, τόσο πιο αποτελεσματικός και πιο δημιουργικός είσαι. Το Reddit. Το Reddit είναι λοιπόν ένα εξαιρετικά πρωτοποριακό social. Μέτρησα 16 social media. Δεν υπάρχει πλέον site που να μην είναι το ίδιο ένα social media. Γιατί πλέον είναι όλα δεμένα, κάνεις Facebook login στα πάντα, ό,τι κάνεις φαίνεται. Παρά αυτό, το Reddit είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό, αλλά πριν πούμε γι' αυτό, θέλω να πω κάτι το οποίο συμβαίνει, να μιλήσω για κάτι το οποίο συμβαίνει στα social media, ειδικά στο Facebook. Πρόσφατα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αμερική για το ότι η NSA πήρε κάποια στοιχεία από Αμερικανούς και είναι ηρωνία, γιατί τα είχαν ήδη εκθέσει στο Facebook. Τους ενόχλησε πάρα πολύ που τα πήρε η NSA, ενώ τα είχαν ήδη μοιραστεί με κόσμο. Έγινε και ένα θέμα πριν λίγο καιρό με την αδελφή του Zuckerberg, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία στο Facebook και μετά στεναχωρήθηκε που την είδε να κυκλοφορεί. Είναι οικογενειακά τα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, έχω την αίσθηση ότι στο μέλλον η δεκαετία που διανύουμε τώρα θα είναι κάτι σαν τα 80's όπως είναι τα 80's για μας σήμερα. Αυτό, δεν ξέρω αν έχετε οικογενειακές φωτογραφίες με τα τεράστια μαλλιά και με τις βάτες που πραγματικά τις βλέπεις και λες, Θεέ μου, τι σκεφτόμασταν. Και καλά η Bonnie Tyler, αλλά η μητέρα μου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κοιτάμε αυτά που κάνουμε τώρα και θα αναρωτιόμαστε γιατί τα κάναμε. Και οι διαφημιζόμενοι, αλλά και εμείς οι διαφημιστές που τους τα προτείναμε. Θα λέμε, ωραία, το 2013 τι έκανα. Έκανα ένα application το οποίο έκανε στούμπες διαδικτυακά και ήταν πολύ ωραίο, πολύ πρωτοποριακό, εξαιρετική τεχνολογία και έφερε πάρα πολλά likes. Αλλά και τι με αυτό. Παλιά στις διαφημιστικές, το ξέρετε, στις παλιές διαφημιστικές, θυμάμαι, πήγαινες και είχε μια γωνία που είχε τα βραβεία. Και συνήθως ήταν όσο πιο καλή η διαφημιστική, τόσο περισσότερο. Ήταν περήφανοι, τα δείχνανε. Κάποια στιγμή πέρασε ο καιρός, όλες οι διαφημιστικές είχαν αυτή τη γωνία, η οποία δεν έγινε πια γωνία, είχε να γίνεται αποθήκη, δεν είχε τι να τα κάνει, τα πέρανε, τα πετούσαν, τα δίνανε στον κόσμο να τα πάρει σπίτι του. Από τη στιγμή που το νόμισμα πλέον είναι πληθωριστικό, χάνει το νόημά του. Το ίδιο κάποια στιγμή θα γίνει και με τα likes. Θα έχουν όλα τα προϊόντα, όλες οι επιχειρήσεις, θα έχουν όλο τον πληθυσμό της γης σε likes. Μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, και σύντομα θα το πω πάρα πολύ σύντομα, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη όαση δημιουργικότητας και αλληλεγγύης που είναι το Reddit. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει ίσως έχει έρθει ο καιρός
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιο είναι το ψηφιακό μας αποτύπωμα και ποιο είναι το legacy το οποίο θα αφήσουμε. Γιατί αν πας, συνεχίζω να λέω ότι είμαι παλιός διαφημιστής, παρότι δεν είμαι, αν πας σε παλιούς διαφημιζόμενες, παλιές εταιρείες μεγάλες, βλέπεις κάτι διαφημίσεις, κάτι καταχωρήσεις που έχουν στο αρχείο τους και κάτι τηλεοπτικά, τα οποία είναι καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραίες, πολύ ωραία δημιουργικότητα, πολύ ωραία στρατηγική. Όλα αυτά είναι παραπεταμένα σε σιρτάρια, ενώ αυτό το οποίο καταγράφεται με μια προσήλωση προτεσταντική, αυτό το θα καταγραφεί μέχρι να κριθείς στο τέλος και θα παραμείνει αυτό που γίνεται στο Facebook, ακόμα και αν το κατεβάζεις μένει, και στο Twitter, όλα καταγράφονται και παραμένουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο καταγράφεται και παραμένει είναι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε πλέον, το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ επιπόλαια, πάρα πολύ ανάλαφρα. Εντούτοις, οτιδήποτε κάνουμε στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού, είναι μέρος του πολιτισμού μας και καταλήγει πλέον να είναι το μόνο, η μόνη πολιτισμική μας παραγωγή. Σήμερα δεν υπάρχουν καναλάρχες, καλά-καλά δεν υπάρχουν κανάλια, δεν υπάρχει ΕΡΤ, δεν υπάρχει κρατική τηλεόραση. Οι καναλάρχες είμαστε εμείς. Κάθε σελίδα στο Facebook, κάθε site, κάθε Twitter feed, κάθε κανάλι στο YouTube μπορεί κάλλιστα να πάσα στιγμή να γίνει μεγαλύτερη επιτυχία από τον Σουλεϊμάν, όσο μεγαλοπρεπής και να είναι. Μπορεί να έχει τύχει να μπείτε σε κάποια ταινία, σε κάποιο ταινιάκι στο YouTube και να λέει από κάτω ήρθες από το Reddit. Να το πάλι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθες από το Reddit, ξέρω τι έγινε, ξέρω που το είδες, τι έχει γίνει. Κάποιος το έχει ανεβάσει στην Αμερική, εκείνη την ώρα έχει βάλει ένα τέλειο τίτλο, σαν δημιουργικό, σαν κειμενογράφος, χωρίς να είναι. Είναι ακριβώς εκείνη η ώρα η Αμερική που ξυπνάει και όλοι το βλέπουν, μπαίνει στην πρώτη σελίδα και ξαφνικά γίνεται τεράστια επιτυχία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο που έχει ανεβάσει οποιοδήποτε. Ο Άντι Βόρχολ έλεγε το γνωστό που έχει παρεξηγηθεί, ότι καθένας θα μπορούσε να γίνει διάσημος για 15 λεπτά στο μέλλον. Και αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο Άντι Βόρχολ ήταν σοφός. Παρόλα αυτά, αυτό που παράγουμε, οτιδήποτε παράγουμε και ανεβάζουμε στο ίντερνετ, πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε τόσο επιπόλαια. Γιατί είναι μέρος του πολιτισμού. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, αλλά είναι. Και ξέρετε κάτι, δεν είμαι εθνικιστής, δεν είμαι. Αυτό το λένε όλοι οι εθνικιστές, δεν είμαι εθνικιστής. Όχι, πραγματικά δεν είμαι ρομαντικός, ούτε ελληνολάτρης, είμαι ρεαλιστής. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια νεκρή γλώσσα. Είναι στην εμόπτυση, είναι τελευταία στάδια. Από το 1997 δεν έχω διαβάσει ελληνικό βιβλίο, παρότι διαβάζω μανιωδώς βιβλία. Δεν διαβάζω πια Έλληνες συγγραφείς. Όταν έκλεισε το βιβλιοπωλείο της Εστίας, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά μετά ανέβασε ο Αύγουστος Κορτό στο Facebook ένα post, το οποίο έλεγε ότι δεν μπορούμε να στεναχωριόμαστε, γιατί εμείς είμαστε οι διανοούμενοι οι οποίοι παίρναμε αγγλικά βιβλία από το Amazon και δεν πατάγαμε το πόδι μας στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Δεν υπάρχει ελληνικός πολιτισμός. Τηλεόραση έκλεισε. Και είναι περίεργο το ότι περιμένω την τηλεόραση να είναι αυτή η οποία φτιάχνει πολιτισμό. Οι συγγραφείς δεν έχουν λόγο να βγάζουν βιβλία πλέον. Δεν είναι δυνατόν ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος να γράφει πριν μια εβδομάδα ένα άρθρο το οποίο λέει ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχε καθόλου έσοδα. Και αντίθετα η Χρυσίδα Δημουλίδου να είναι αυτή η οποία κάνει την επιτυχία. Αυτοί που παραδοσιακά ασχολούνται στην Ελλάδα με τον πολιτισμό δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Έχουν σταματήσει τα λεφτά που τους ερχόντουσαν με το τσουβάλι και ήταν ο μόνος τρόπος που ήξεραν να αντιδρούν. Οπότε ο νέος πολιτισμός της χώρας είναι στα χέρια μας. Μαγικά ξαφνικά μας έφτασε αυτή η τύχη δυστυχία. Και οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι είναι οι πελάτες των διαφημιστικών. Γιατί μην ξεχνάμε πως οι μεκίνες της αναγέννησης ήταν businessmen, οι αντίστοιχοι businessmen της εποχής. Στο πρόσφατο keynote της Apple, αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Tim Cook είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι κάθε φορά που βγάζουμε ένα προϊόν στον αέρα, στον κόσμο, σκεφτόμαστε ένα πράγμα, ρωτάμε τον εαυτό μας ένα πράγμα. Does it deserve to exist? Αξίζει να υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο? Αυτή είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε και σε οτιδήποτε παράγουμε, είτε ως διαφημιστές, είτε ως εταιρείες, είτε ως bloggers, είτε ως οτιδήποτε. Αυτό που θα φτιάξουμε είναι το ψηφιακό μας αποτύπωμα για το μέλλον. Θα μείνει καταγεγραμμένο για πάντα. Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να το σβήσουμε, αυτό θα υπάρχει. Θα υπάρχει cast στην Google. Λοιπόν, και θα είναι, αν το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή ως αναλύωτο, ίσως οι διαδικτυακές μας πράξεις να είναι διαφορετικές. Ίσως είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να μιλήσει για σοβαρότητα. Εγώ γράφω λογοπαίγνια στο Twitter. Αλλά αν δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ, δεν είναι ο επόμενος, τελικά ποιος θα μιλήσει για τον πολιτισμό? Θα καταλήξουν να μιλάνε για πολιτισμό οι γνωστοί υδροκέφαλοι, οι οποίοι γράφουν στο Facebook με κεφαλαία και αναρωτιέμαι γιατί. Και εμείς καταλήγουμε απλώς να κάνουμε λογοπαίγνια στο Twitter ή να μπαίνουμε στο Reddit, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε ελληνικά site και να δούμε τις ειδήσεις και να βαθύνει η κατάθλιψη.
Θα ήθελα πάρα πολύ να σας μιλήσω για το Reddit, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μου έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσεκούρα, μην ανησυχείτε. Έχουμε ετοιμάσει μια ολόκληρη ενότητα για το Reddit τον επόμενο μήνα. Θα είστε αποκλειστικός ομιλητής για περίπου 4-5 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.